Οι μικρές ιστορίες των τόπων κάνουν την μεγάλη ιστορία των ανθρώπων και η Πολυκλινική στην Ομόνοια είναι πραγματικά μια εξαιρετική ιστορία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Παπαδόδημα, που είστε εδώ μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω για αυτήν την avant-première, του ντοκιμαντέρ. Μια avant-première που την περιμένουμε αρκετά χρόνια, θα έλεγα, γιατί τα γυρίσματα του ντοκιμαντέρ αυτού έγιναν στη διάρκεια του COVID. Και έπειτα από καθυστέρηση σε καθυστέρηση, επειδή και εγώ και ο βασικός συνεργάτης, ο Γιώργος Παλαμιώτης, κάνουμε πολλά άλλα παραστάσεις και όλα αυτά, ευνηδιαστήκαμε από την ΕΡΤ που μας ζήτησε, προς μεγάλη μας χαρά βέβαια, να παίξει το ντοκιμαντέρ στις 24 Δεκεμβρίου. Και έτσι λοιπόν βιαστήκαμε και εμείς να κινητοποιηθούμε και να κάνουμε αυτή την avant-première στο Ρομάτζο στις 21 Δεκεμβρίου, την επόμενη Πέμπτη στις 8 η ώρα. Να πω λοιπόν ότι πρόκειται, όπως το λέει ο τίτλος, το καταφύγιο στην Ομόνοια. Η Πολυκλινική εκεί ψηλά στην Τζαλδάρη, ανεβαίνοντας δεξιά, που πολλοί την έχουν δει, λίγοι μπορεί να έχουν σκεφτεί τι ακριβώς είναι αυτό. Ναι. Ίσως πολλοί την έχουν δει σε ταινίες να πρωταγωνιστεί. Ναι. Αλλά νομίζουν ότι, εντάξει, ένα νοσοκομείο ακόμα εδώ στο κέντρο της Αθήνας. Δεν είναι. Είναι η ιστορία του, αλλά και η προσφορά του πολύ μεγάλη. Είναι μια πολύ πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Ιστορικά, σαν ιατρικό ίδρυμα, είναι πρωτοφανές όλα αυτά που δημιουργήθηκαν στην Πολυκλινική ήδη από το 1903. Να πούμε ότι στο καταστατικό της προέβλεπε από το 1903 δωρεάν φάρμακα και περίθαλψη για όλους τους άπορους ασθενείς, ανεξαρτήτως εθνικότητας και θρησκεύματος, σε μια Αθήνα όπου υπήρχε μόνο ο Ευαγγελισμός και το Ελπής. Και κάποιος ο οποίος δεν ήταν αρκετά εύπορος θα έπρεπε να πληρώσει το διπλάσιο ενός μεροκάματου, να το πω έτσι, μόνο και μόνο για να πάει στο γιατρό. Οι ιδρυτές λοιπόν, ο Νικόλαος και ο Ανδρέας Αλιβιζάτος, που είναι πολύ σημαντικό διότι ο Νικόλαος Αλιβιζάτος ιδιαίτερα και ο Ανδρέας έχουν σπουδάσει στη Γαλλία, έχουν δουλέψει στη Γαλλία, άρα θέλουν να μεταφέρουν στην Αθήνα το πρότυπο αυτό της περίθαλψης και της νοσηλείας που έχουν γνωρίσει εκεί, με τις καλόγρες, με τις μοναχές, με όλο το ανθρωπιστικό αυτό πνεύμα που υπήρχε. Έρχονται λοιπόν και ανοίγουν την Πολυκλινική σε ένα διαμέρισμα κυριολεκτικά στην Οδό Σωκράτους. Το διαμέρισμα σε ένα χρόνο γίνεται 3-4 διαμερίσματα, ένα κτίριο και τελικά φτάνει μετά το 1906 στην τοποθεσία που γνωρίζουμε και σήμερα, στην Πειραιώς, όπως ανεβαίνουμε πριν την Ομόνοια. Εκεί ήταν ένα σχολείο τότε και σιγά σιγά επεκτείνεται. Να πούμε ότι εκεί έγινε η πρώτη καρδιοχειρουργική εγχείρηση, ότι εκεί δημιουργήθηκε η πρώτη ενδοκρινολογική κλινική. Είναι καταπληκτικά. Ναι, η Πολυκλινική είναι κομμάτι της ζωής σας. Δεν είναι απλά μια ιστορία που σας συγκίνησε. Ναι. Οφείλω να ομολογήσω ότι δεν γνώριζα όλη αυτή την ιστορία, ενώ αγαπούσα πολύ το νοσοκομείο, καθότι έτυχε η μητέρα μου να δουλεύει εκεί σαν γιατρός, ήταν διευθύντρια στο ενδοκρινολογικό τμήμα, κοντά στον Τζον Αλιβιζάτο. Και εγώ σαν παιδί μπαινόβγαινα σχεδόν καθημερινά στο νοσοκομείο αυτό. Μαζί με την ιστορία της Πολυκλινικής βλέπουμε και την ιστορία μιας ξεχωριστής προσωπικότητας που θα μπορούσε να μην σχετίζεται καθόλου με την Πολυκλινική, αλλά έχει συνδεθεί άμεσα, φυσικά, και πολύ δυνατά. Και να πω ότι εγώ μέσα από αυτή την προσωπικότητα, μιλάμε για τον τότε ιερομόναχο νυν Άγιο Πορφύριο, κατά κάποιο τρόπο μέσα από τον Άγιο Πορφύριο ανακάλυψα ξανά και την ιστορία της Πολυκλινικής και είπα, δεν είναι δυνατόν, πρέπει να μιλήσουμε. Τέθηκαν πολλά θέματα στην αρχή. Να πω ότι το ντοκιμαντέρ είναι μια συμπαραγωγή του Κέντρου Κινηματογράφου και της ΕΡΤ για το αν θα πρέπει να γίνουν δύο ξεχωριστά μέρη, ένα για το Ίδρυμα της Πολυκλινικής και ένα για τον Άγιο Πορφύριο, καθότι και τα δύο είναι τεράστια ζητήματα. Αλλά τελικά η δική μου σχέση και με αυτά τα δύο είναι αυτό που τα συνδέει και να πω ότι
Δεν είναι ένα ρεπορτάζ, είναι μια προσωπική ταινία. 21 Δεκεμβρίου για πρώτη φορά στον πολιτιστικό χώρο Ρομάντσο. Στην κουζίνα του Αστέγου θα πάνε όλα, τα έσοδα της πρεμιέρας. Περισσότερα στη μεγάλη οθόνη, γιατί έχει αξία να το βλέπει κανείς ολόκληρο. Αλλά το είπατε και μόνοι σας. Είσαστε πολυπράγμων, οπότε έχετε πολλά πράγματα που τρέχουν ταυτόχρονα. Σας απολαμβάνουμε και αλλού, κάθε Παρασκευή. Ναι, έχουμε, είναι η συνέχεια των παραστάσεων που ήταν προς πολύ ευχάριστη έκπληξη μας, sold out, ειδικά οι δύο τελευταίες εβδομάδες, στο μικρό Gloria. Είναι μια μουσική παράσταση για την Μαρίκα Παπαγκίκα και την Billie Holiday, τη θρηλυκή αυτή τραγούδια, αλλά και για τη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του 20, για τους μετανάστες, για τους μαύρους, για τον ρατσισμό. Σας αρέσει να ψάχνετε τις προσωπικότητες αυτών των ανθρώπων, γιατί έχετε ξανακάνει και άλλες πολύ πετυχημένες παραστάσεις? Κοιτάξτε, νομίζω ότι ακολουθώντας την πορεία ενός ανθρώπου, βιώνοντας ξανά ό,τι έζησε, πρώτα απ' όλα νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε καλύτερα και τα τραγούδια που τραγούδησε και την τέχνη, τη μαρτυρία του, αλλά και την εποχή μέσα στην οποία έζησε. Και να πω ότι εγώ αρχικά δεν είχα σκοπό να μιλήσω και για την Billie Holiday σε αυτήν την παράσταση. Απλά έτυχε να συνειδητοποιήσω ότι αυτές οι δύο πολύ σπουδαίες γυναίκες έζησαν παράλληλα, με μια διαφορά πενταετίας. Και ενώ η Μαρίκα Παπαγκίκα και ο σύζυγός της, ο Κώστας, επειδή ήταν μετανάστες μεν, αλλά λευκοί, είχαν καταφέρει, παρόλο ότι έφτασαν με $40 το 1915 στη Νέα Υόρκη, είχαν καταφέρει να ανοίξουν το δικό τους φοβερό club lounge ξενυχτάδικο, το Μαρίκα, στο περίφημο, στην 8η Λεωφόρο και στους 34 δρόμους, κέντρο Μανχάταν δηλαδή. Λίγους δρόμους βορειότερα, η Billie Holiday που ξεκινούσε την καριέρα της δεν είχε το δικαίωμα μέχρι τη δεκαετία του 40 να εμφανιστεί στο Μανχάταν. Και τα κάνετε όλα, κείμενο, ερμηνεία, τραγούδι. Έγινε, το έγινε κατά λάθος. Κάθε Παρασκευή θέατρο Μικρό Gloria μέχρι τις 29 Δεκεμβρίου και βλέπουμε. Μπορεί να συνεχιστεί. Από ό,τι φαίνεται, μάλλον θα συνεχίσει. Τέλεια, πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Και 29 Δεκεμβρίου η πρεμιέρα στο Ρομάντσο για το Καταφύγιο στην Ομόνοια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.